Καλημέρα λοιπόν από το Ζωξάνη, βρισκόμαστε στην είσοδο του χωριού. Καλύπτει το ρεπορτάζ εκεί στο Θέλω δροσερό. Να σας πω ότι οι κάτοικοι περιμένουν με αγωνία σήμερα τα αποτελέσματα των 300 και πλέον τεστ δειγμάτων που πήραν εδώ από χθες τρία κλιμάκια του ΕΟΔΗ, προκειμένου να δουν αν υπάρχουν και άλλοι θετικοί στον ιό πέρα από το 15 μηνών κοριτσάκι που διαγνώστηκε πριν από λίγες μέρες και κατά πόσο, αν υπάρχουν θετικοί, έχει διασπαρεί η νόσος σε όλο το χωριό. Έχουν πάρθει δείγματα από διάφορες γειτονιές προκειμένου να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Και αυτά τα δείγματα θα κρίνουν άλλωστε αν υπάρθουν και πιο αυστηρά μέτρα στις εξόδους των χωριών. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν και βγαίνουν σήμερα το πρωί αυτοί που μπορούν να πάνε στις δουλειές τους, που πρέπει να πάνε στις δουλειές τους και έχουν χαρτί συγκεκριμένο. Γίνεται έλεγχος εδώ από την αστυνομία. Είναι η πρώτη περιοχή από όσες έχουν μπει σε καραντίνα που μπαίνει σε μια άτυπη καραντίνα πριν καν πάρθει απόφαση για κανονική καραντίνα. Ναι. Οπότε υπάρχουν αντιδράσεις από έχουμε ουσιαστικά τους κατοίκους, καθώς... Έχουμε, Παναγιώτη μου, μια άτυπη καραντίνα. Περιμένουν τα αποτελέσματα των Ακριβώς αυτό των και τεστ, περιμένουν τα αποτελέσματα για να δουν αν θα υπάρχει αν θα πλήρης καραντίνα. Ή όχι. Ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους, αρκετές μάλλον, και αυτό γιατί όπως μας έλεγαν χθες πολλοί που επιχείρησαν να φτάσουν, που έφτασαν εδώ στον μπλοκ και επιχείρησαν να βγουν, αλλά δεν τους επιτράπη χθες κατά την πρώτη μέρα, γιατί δεν υπάρχει μεγάλο σούπερ μάρκετ μέσα στον οικισμό, δεν υπάρχουν φαρμακεία, αρτοποιία, δεν υπάρχουν, μας λέγανε, γάλα για κάποια νεογέννητα που είναι απαραίτητο να πάρουν γάλα σε σκόνη και φτάναν μέχρι τον μπλοκ εδώ, οι αστυνομικοί τους σταματούσαν. Τα παρήγγελαν τηλεφωνικά από την πόλη της Ξάνθης, έφταναν εδώ οι προμηθευτές μέχρι τον μπλόκο τους, τα έδιναν. Είναι λίγο δύσκολη, όπως μας λέγανε, η τροφοδοσία, γιατί μιλάμε για έναν οικισμό 8.500 κατοίκων, έτσι, εκ των οποίων τα 3.500 παιδιά. Μπορεί να μου διέφυγε, να το είπες, Παναγιώτη, νωρίτερα. Άρα όσοι δουλεύουν, πηγαίνουν με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε ολόκληρη την επικράτεια αυτή τη στιγμή ή όχι ακόμη, αυτή τη στιγμή, από σήμερα, κάποιοι που εργάζονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που είναι απαραίτητη η παρουσία τους, περνούν και μπορούν να πάνε. Κάποιοι με το ε1, άλλοι για να προμηθευτούν κάποια πράγματα, όπως είπαμε, κανονικά, στη δουλειά ακριβώς, τους. Ναι, ακριβώς δεν τους επιτρέπεται να βγουν. Οι υπόλοιποι, ακόμη και για να ψωνίσουν πράγματα, δεν τους επιτρέπεται να βγουν. Τα πράγματα που χρειάζονται έρχονται εδώ στον μπλόκο από τους καταστηματάρχες. Μας έλεγε χθες η πρόεδρος ότι υπάρχουν ακόμη και μέσα στον οικισμό υποβαθμισμένες περιοχές σε σπίτια που δεν έχουν ίδρευση, δεν έχουν αποχέτευση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε αυτά τα σπίτια, σε αυτές τις γειτονιές. Επίσης, μας έλεγε ότι υπάρχουν πολυμελείς οικογένειες που μένουν σε μικρά σπίτια, κάτι που ευνοεί τη διάδοση του ιού εφόσον υπάρχουν κάποιοι θετικοί. Οπότε. Yeah. Περιμένουν και αυτοί να δουν τα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΗ, την επίσημη ενημέρωση, για να διαπιστωθεί και τι θα γίνει, μάλιστα, αν θα χρειαστούν Παναγιώτη, πιο αυστηρά μέτρα, πλήρης καραντίνα δηλαδή.